Ναι, πράγματι ο εντολέας μας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η αλήθεια είναι ότι εξ αρχής ισχυριζόμασταν ότι με βάση το αποδεικτικό υλικό δεν προέκυπταν γι' αυτόν ευθύνες και συμμετοχή στο κρίσιμο επεισόδιο το οποίο οδήγησε στο βαρύ τραυματισμό του άτυχου φιλάθλου. Αυτή είναι μια εξέλιξη η οποία δικαιώνει τους ισχυρισμούς του κατηγορημένου, ο οποίος προσπάθησε κατά την δική του εκδοχή αλλά και κατά των αυτοτών μαρτύρων να βοηθήσει στην λήξη της πρώτης φάσης του επεισοδίου, εκείνου που δημιούργησε κάποια ένταση. Και αυτό ήταν νομίζω και κάτι το οποίο εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από την κυρία Σεγγελέα ή την κυρία Ανακρίτρια. Ο πελάτης ο δικός μας ισχυρίστηκε ότι όλα τα γεγονότα διαδραματίστηκαν σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση αναλαμβάνει την ευθύνη του και δέχεται ότι συμμετείχε. Δηλαδή στη φάση που ήταν να πάρουν τη σημαία. Στη δεύτερη φάση όμως, που γίνανε τα γεγονότα και τραυματίστηκε ο άτυχος φίλαθλος του Εθνικού, που θέλουμε άλλη μια φορά να εκφράσουμε τη λύπη μας για το γεγονός αυτό και να ευχηθούμε την ταχύα ανάρρωσή του, δεν έχει καμία ανάμειξη. Είχε φύγει ήδη από τον χώρο αυτόν, βρισκόταν αλλού, το λένε και αυτόπτες μάρτυρες. Είχε απομακρυνθεί από τον χώρο και δεν είχε καμία εμπλοκή. Δεν βρισκόταν εκεί πέρα, δεν αναγνωρίζει κανένα, δεν ξέρει τι έγινε και δεν ξέρει πώς διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Το ανέφερε με λεπτομέρειες αυτό, αλλά η Ανακρίτρια και η εισαγγελέας έκαναν ότι έπρεπε να κρατηθεί προσωρινά. Ελπίζουμε στο δικαστήριο να δικαιωθεί, γιατί θα αποδείξει ότι πραγματικά δεν βρισκόταν στο χώρο που έγινε το άτυχο συμβάν και το οποίο, σας λέω άλλη μια φορά, το επιβεβαιώνουν και οι μάρτυρες που ήταν παρόντες. Από την αρχή είχα πει ότι μπορεί να είναι αυτόματη η εγκεφαλική αιμορραγία, δηλαδή ρίξαν ενδυμίωση, δεν απέκτησε όμως ποτέ το ενδεχόμενο της κάκωσης. Έτσι, και το ίδιο και ο ιατροδικαστής. Η παρεξήγηση έχει προκύψει, πιστεύω, από την πρώτη ανακοίνωση, το προηγούμενο βράδυ του νοσοκομείου, που μιλούσε μόνο ενδεχομένως μόνο για ανέβρισμα, αλλά και πάλι ήταν πιθανό ανέβρισμα. Υπήρχε μια υπαραγνοειδής εγκεφαλική αιμορραγία, η οποία συνήθως είναι απότοχος ρήξης ανεβρίσματος. Δηλαδή, δεν ήταν ένα οργανωμένο αιμάτωμα, δεν ήταν μια αιμορραγία με κάκωση, με κάταγμα κτλ. Επίσης, η απουσία εξωτερικών κακώσεων στο κεφάλι έδωσε αυτή την λανθασμένη ως εκ του αποτελέσματος πρώτη εκτίμηση.